Αντιμέτωποι με έναν μικρό χειμώνα μέσα στην Άνοιξη έρχονται οι κριτικοί, καθώς επιβεβαιώνεται απόλυτα η λαϊκή ρίση Μάρτης Γδάρτης. Η νέα κακοκαιρία περιλαμβάνει χιόνια ή χιονόνερο, βροχοπτώσεις και κρύους βοριάδες που ρίχνουν το θερμόμετρο στον αδύρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία και τους ανέμους, την έχει επηρεάσει ήδη με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και σκυρούς βοριάδες, οι οποίοι είναι πλέον αισθητοί στο νησί από το Σάββατο. Από τη Δευτέρα όμως θα ξεκινήσουμε να έχουμε φαινόμενα κυρίως στο εσωτερικό του νησιού. Η μέρα που φαίνεται να έχει τα εντονότερα φαινόμενα η Κρήτη είναι η Τρίτη, 22 Μαρτίου. Οπότε περιμένουμε να έχουμε και αρκετές βροχές, αλλά και αρκετά χιόνια στο νησί, που σύμφωνα με τα στοιχεία μας θα διατηρηθούν μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα. Τα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και σε χαμηλότερο υψόμετρο, οπότε πολλές περιοχές θα ντυθούν στα λευκά. Είναι για περίπου από τα 500 μέτρα και πάνω, που σημαίνει επομένως ότι αρκετοί οικισμοί στο νησί θα δεχτούν χιονοπτώσεις την Τρίτη. Πιθανόν να ανέβουν τα χιόνια λίγο πιο ψηλά, δηλαδή να θερμαθεί κάποια ατμόσφαιρα, γιατί περιμένουμε έτσι μια σταθερή άνω της θερμοκρασίας την Τετάρτη. Πάντως και Τρίτη και Τετάρτη έχουμε αρκετά φαινόμενα στην Κρήτη και θέλει έτσι κάποια προσοχή. Ενδεικτικά το πρωί το θερμόμετρο έδειξε μείον 2 βαθμούς Κελσίου στη Σαμαριά, 0 σε Ανόγια και ποταμούς, 2 στους κάμπους Κεραμιών Χανίων και 3 στην περιοχή Σέμπρονα. Άλλοι έχουν εξοικειωθεί με το κρύο και άλλοι όχι. Πολύ κρύο για Μάρτη είναι. Είναι για Μάρτη, είναι. Διότι θυμάμαι παλιά όταν ήμουν μικρός, αυτή την εποχή είχαμε βγει τα καροτσάκια με τα παγωτά, τρώγαμε τα παγωτά μας, φορούσαμε μπλουζάκια κλπ. Κατομάνικα. Τέτοια εποχή. Είναι ακρίωση μόνος πάντως. Είναι πολύ πιο ήπιος, θεωρώ. Στην Αθήνα είχε αρκετό κρύο. Οπότε δεν κρυώνεται εδώ. Όχι. Είναι κρύο. Τι θερμοκρασία πιστεύετε έχουμε σήμερα? 8-7. Στα Ανόγια, όπου το θερμόμετρο κατρακύλησε στη διάρκεια της ημέρας ακόμη χαμηλότερα, η παγωνιά οδήγησε τους κατοίκους να περάσουν τη μέρα κοντά στο Τζάκι και την Ξυλόσωπα, ενώ ο Δήμος έχει προετοιμαστεί για τη χιονόπτωση. Πράγματι, οι θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν και αυτή τη στιγμή, μέρα μεσημέρι, στα Ανόγια είναι πολικές. Είναι κάτω από το 0, είναι μείον 2 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε πέφτει από τον ουρανό θα είναι χιόνι. Οι κριτικοί έχουν συνηθίσει την άνοιξη να σημειώνονται υψηλότερες θερμοκρασίες και ο κύριος Λαγουβάρδος παραδέχτηκε ότι τα καιρικά φαινόμενα θυμίζουν άλλες εποχές. Κάτι που είναι όντως ξεφεύγει από το συνηθισμένο, δεν είναι βέβαια παράξενο να συμβαίνει αυτή την εποχή. Είναι, θα έλεγα, ένας χειμώνας που θυμίζει λίγο τις παλαιότερες δεκαετίες. Εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα, νομίζω όμως είναι κάτι που στις γενικές γραμμές είναι θετικό, γιατί το νερό και το χιόνι θα βοηθήσει πολύ τους υδατικούς πόρους του νησιού.